Πάμε να ανοίξουμε την αθλητική μας ενότητα, καθώς οι καλεσμένοι μας έχουν πάρει ήδη θέση. Η Μαρία Πετρούτσου έχει πάρει ήδη θέση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Και σήμερα την τιμητική του έχει ο Στίβος και συγκεκριμένο ο πρωταθλητής μας, ο Γεράσιμος ο Καλογεράκης, με τον προπονητή του, τον κύριο Γιάννη Αντωνακάκη. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Η παρουσία τους εδώ είναι με αφορμή την βράβευση της Παρασκευής από τον Σέγας του Γεράσιμου ως ο κορυφαίος παίδας για το 2018. Μια εξαιρετική τιμή για τον αθλητή μας. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Γεράσιμε. Νομίζω ότι ήταν η ηθική, αν μη τι άλλο, επιβράβευση της περσινής χρονιάς. Ήταν μια πολύ καλή βράβευση για μένα, αλλά δεν πιστεύω να έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο η επιτυχία που έκανα στον αθλητισμό και τα μετάλλια που πήρα. Ήταν μια επιβράβευση για τη χρονιά που πέρασε. Και όταν βλέπεις βέβαια να βραβεύονται αθλητές όπως η Στεφανίδη, ο Φιλιππίδης, ο Τεντόγλου και είσαι και εσύ μέσα σε αυτούς τους κορυφαίους αθλητές, αυτό και μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι? Ήταν ένας κύριος λόγος που είχα ευχαριστεί για αυτή η βράβευση, γιατί ήξερα ότι θα είμαι μαζί με αυτούς τους αθλητές που είναι πολύ πιο σπουδαίοι από μένα και έχουν κάνει πολύ παραπάνω πράγματα από μένα και είναι πολύ πιο γνωστοί και ήθελα να πάω εδώ από κοντά και να είμαι μέρος αυτής της οργάνωσης, γιορτής αυτής της διοργάνωσης. Κύριε Αντωνακάκη, ήταν μια επιβράβευση και για σας ως προπονητή του Γεράσιμου η βράβευση αυτή? Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε μαζί για τώρα και 5 χρόνια. Φυσικά είναι μικρός ακόμα και πιστεύω ότι θα έχει και άλλες τέτοιες επιτυχίες. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτή είναι η αρχή μου. Δεν είναι τίποτα βέβαιο στον αθλητισμό. Απλώς πρέπει να έχει υπομονή και επιμονή για να πετύχει και καλύτερους στόχους. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η βολή στα 77 και 45 και το ασημένιο μετάλλιο στον Γκιόρ πέρσι ήταν η κορυφαία στιγμή του Γεράσιμου, έτσι? Ήταν η κατάληξη όλη τη χρονιά. Μέσα από προβλήματα, μέσα από κάποιους ψιλοτραυματισμούς που είχε, ήταν η κατάληξη, το αποτέλεσμα. Ευτυχώς ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί είναι και ένα άθλημα που θέλει και λίγο τύχη. Πώς θα το βρεις το όργανο να το πετάξει μακριά. Έχει και λίγο τύχη. Έτυχε εκείνη τη βολή, τη μία βολή, να την πετύχει και να πάρει το μετάλλιο. Όχι ότι δεν μπορούσε, απλώς έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό. Θέλει και τύχη. Και βλέπουμε και τα πλάνα έτσι από την απονομή του μεταλλίου. Νομίζω μία κορυφαία στιγμή, Γεράσιμη, για σένα μέχρι τώρα στον αθλητισμό. Σίγουρα, ναι, ήταν η κορυφαία. Ευρωπαϊκό νέον, Νικολέτα, ήταν. Δεν έτσι είναι και μικρή υπόθεση. Ναι. Ο στόχος μου ήταν να πάω εκεί πέρα και να κάνω το καλύτερο μπορώ. Που βγήκε πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα, αυτό ήταν η κορυφαία στιγμή για το 18. Και σίγουρα βέβαια ο πύχης ανεβαίνει για τη συνέχεια. Θέλω όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά ούτως ή άλλως για σένα ως μαθητή τρίτης λυκείου. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις τις αυξημένες υποχρεώσεις του μαθητή και απ' την άλλη του πρωταθλητή? Ειδικά τώρα που έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες, είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, τις ώρες που μένω σπίτι, μία-μιάμιση ώρες που μένω σπίτι, βρήκα προπόνηση. Προσπαθώ να. Και σχολείο πολλές φορές, προσπαθώ να διαβάζω τα μαθήματα που έχω που είναι πιο σοβαρά από τις Πανελλήνιες. Και κάθομαι και στο σπίτι μισή ώρα, μία ώρα πριν την προπόνηση και κάθομαι και τα διαβάζω για να τα προλάβω. Πόσο δύσκολα τα συνδυάσεις όλα αυτά, έτσι? Εντάξει. Έχω βρει ένα κόλπο και τα μαθαίνω σιγά-σιγά, αλλά τώρα όσο γίνει πιο δύσκολο πριν τις Πανελλήνιες. Είναι ένα σημείο δύσκολο. Πόση δουλειά, κύριε Αντωνακάκη, κρύβεται από αυτό το μετάλλιο, από αυτές τις επιδόσεις, από αυτό το επίπεδο που βρίσκεται ο Γεράσιμος? Είναι μικρό στην ηλικία, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πρέπει να έχει υπομονή. Η δουλειά δεν είναι τόσο έντονη τώρα. Η δουλειά υπάρχει. Τα δύο-τρεις ώρες. Έρχονται, Γεράσιμο, ακούσε, ναι, έτσι. Τρεις ώρες τη μέρα προπόνηση, δυόμιση-τρεις ώρες. Δεν είναι αρκετή για το επίπεδο που θέλει να ανέβει. Αλλά υπάρχει δουλειά. Υπάρχει όμως και πίστη ότι μπορεί να το κάνει. Και αν υπάρχουν αυτά τα δύο, έχει κόπο. Γιατί υστερείται και κάποια πράγματα που τα άλλα παιδιά τα έχουν. Πολύ σωστά. Τη βόλτα του, την ξεκούρασή του, την παραπάνω κλπ. Αυτό ο Γεράσιμος ακούω έχει 2 καρπούς για αυτή την περίοδο. Δύσκολα είναι. Πρέπει να τα κρατήσει.
Σωστά, είναι τέτοια η περίοδος, επιβάλλεται να τα κρατήσει. Νομίζω ότι τη στήριξη και της οικογένειας που είναι δίπλα του, έτσι, και ο μπαμπάς του και η μαμά του, ο αδερφός του, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αθλητής, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει και να πάει πάρα πολύ καλά. Ο coach Γεράσιμε μίλησε για το εκεί που θες να φτάσεις. Mm. Εκεί που θες να φτάσεις πού, για να το λέει. Σαν βασικό σκοπό φέτος είναι να πάω στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων. Και από εκεί και πέρα έχουμε συζητήσει ότι θα είναι πολύ καλό αν φέτος μπορώ να πάρω ένα μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό. Θα είναι το μέγιστο για φέτος, αλλά είναι πολύ δύσκολο επειδή είμαι πρώτη χρονιά έφηβος και θα είμαι με πιο μεγάλους αθλητές, με πιο μεγάλους ηλικιακούς αθλητές. Ανεβαίνει το επίπεδο φέτος. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που θέλω φέτος να γίνει και θα είναι το καλύτερο που μπορεί να μου συμβεί για 18 ή το 19. Κύριε Αντωνακάκη, μπορεί το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό? Είναι πολύ υψηλό ο πύχης. Ο Γεράσιμος είναι απρόβλεπτος. Mm-hmm. Μπορεί το καλύτερο. Απλώς έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Αργήσαμε να αρχίσουμε προπόνηση, διότι είχε κάνει μια εγχείρηση στο πόδι. Μην ξεχνάτε ότι έγινε τραυματισμένο στο Ευρωπαϊκό. Έκανε μια εγχείρηση, αρχίσαμε τέλη σχεδόν Οκτωβρίου προπόνηση. Έχουμε τα μαθήματα που μας εμποδίζουν λίγο να μεγαλώσουμε την προπόνηση, να επιβαρύνουμε περισσότερο. Εγώ δεν βιάζομαι γενικώς. Σιγά σιγά, ό,τι κάνει. Πιστεύω ότι θα πιάσει το όριο, θα πάει, θα μπει στο τελικό και από εκεί και πέρα όλα παίζονται. Έτσι είναι η οδηγία. Σωστά, δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Ο στόχος είναι να πας στους αγώνες. Ο δεύτερος στόχος είναι να μπει στο τελικό. Και ο τρίτος είναι να πάρει το μετάλλιο. Βήμα-βήμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Ξαφνικά δεν γίνονται. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γεράσιμε, εσύ, επειδή είσαι τώρα σε μια ηλικία που βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά σε αυτή την ηλικία στον αθλητισμό κάνουν ένα βήμα με τη μετάβαση στις σπουδές, μένει ο αθλητισμός λίγο πίσω. Εσύ, ο στόχος σου είναι να παραμείνεις στο Ηράκλειο, να συνεχίσεις τις προπονήσεις, γιατί το βλέπεις και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, στοχεύεις πού, ονειρεύεσαι τον εαυτό σου σε μια Ολυμπιάδα, ίσως? Σίγουρα θα ήθελα να πάω μια Ολυμπιάδα, αλλά σίγουρα θα ήθελα να κάνω και τις σπουδές μου, γιατί ο αθλητισμός τώρα είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να πάθω κάτι, να τραυματιστώ στο ξύλο τώρα και να μην μπορώ να στήξω πια τον αθλητισμό. Οπότε θέλω να στήξω και τις σπουδές μου ίσα με τον αθλητισμό. Θες να μας πεις τι στοχεύεις σε ό,τι αφορά τις σπουδές, γιατί φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές θα αναρωτιούνται ένας αθλητής. Εγώ τώρα είμαι περίπτωση, επειδή δεν θέλω τεφά, δεν θέλω γυμναστική ακαδημία. Περισσότεροι αυτό επιλέγουν. Ναι. Και ο αδερφός σου εκεί. Ασχολούνται με τον αθλητισμό, ναι. Σωστά, σωστά. Και γιατί και ο Γιώργος ο αδερφός. Πιο πολύ με ελκύουν υπολογιστές, οπότε θέλω να περάσω επιστήμη υπολογιστών πολύ εδώ ωραία. Πέρα στο Ηράκλειο. Είναι δύσκολη σχολή, αλλά. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ υψηλό το επίπεδο. Ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ με ελκύει αυτό παρά τα τεφά, οι υπολογιστές. Είναι λίγο προστασιδιάσιο, λίγο περίεργο, αλλά. Το μελκεί πιο καλά. Πιο πολύ. Οπότε ο στόχος είναι να μείνει Ηράκλειο, να συνεχίσει μαζί με τον κύριο Αντωνακάκη, έτσι. Mm. Και εύχομαι να σε δούμε και στην Ολυμπιάδα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αντωνακάκη, να μένουν. Δηλαδή, αυτό που λέω, η μετάβαση σε αυτή την ηλικία, φεύγουν τα παιδιά από τα σωματεία τους, ξεκινάνε ένα άλλο στάδιο στη ζωή τους και είναι δύσκολο αυτό. Είναι το πρόβλημα της επαρχίας. Εγώ είχα αθλητές που έχουν πάει σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 3-4 αθλητές, κανείς δεν έκατσε. Παραπάνω από το λίγιο. Μέχρι τα 18. Πάνω στην Αθήνα. Δεν προσαρμόζονται. Άλλοι προσαρμόζονται, άλλοι δεν προσαρμόζονται. Εκεί το χάνουν κάπου. Εκεί χάνεται 1-2 χρόνια. Μετά κάπου απογοητεύονται, σταματάνε. Βέβαια, οι συνθήκες δεν είναι καλές στο Ηράκλειο. Να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ιδανικές. Δεν είναι και χειρότερες. Δεν είναι και χειρότερες, αλλά δεν είναι και καλές. Ας πούμε τώρα, αυτή την περίοδο έχουμε πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε προπόνηση έξω στο στάδιο ένα μήνα με τον καιρό. Λόγω του αέρα, μη ένα αγώνισμα που είναι εξωτερικού χώρου, δεν μπορούμε να κάνουμε κλειστό. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, κύριε Δονακάκη, να έχει όχι, να έχουμε κάνει. Ας πούμε στο Ηράκλειο έπρεπε να υπάρχει ένα προπονητήριο κλειστό, στίβου, καθαρό. Κλειστό. Γιατί στο Παγκρίτιο είναι, υπάρχει ένα προπονητήριο, αλλά είναι περίεργο, είναι κάτω από χερκίδες. Ένα κανονικό προπονητήριο. Ναι. Η Ιεράπετρα έχει κάνει ένα τέτοιο, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς στο Ηράκλειο ένα κλειστό προπονητήριο. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Να γυμνάζονται ακόμα και ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες όταν έχει κακοκαιρία δεν μπορούν έξω. Να είναι μεγάλο, να χωράει κόσμο, να χωράει τα παιδιά. Τώρα, άπαξ βρέξει. Τελείως. Ούτε ακαδημίες, ούτε παιδιά, ούτε πρωταθλητισμό. Εντάξει. Αυτό το φαινόμενο που είχαμε ήταν σπάνιο στην Κρήτη να βρέχει τόσο καιρό. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται αυτές τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει αυτό όμως και πάει πίσω τα παιδιά, πάει πίσω τους αθλητές. Όλο.
Και τόσο όγκος αθλητών, νομίζω ότι επιβάλλεται μια πόλη σαν το Ηράκλειο να έχει. Πιστεύω ο Γεράσιμος, αν μείνει στο Ηράκλειο, θα μπορέσει να αυτό. Κάθε στόχος, ο μεγάλος στόχος κάθε αθλητή είναι να πάει σε μια Ολυμπιάδα. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Είναι το ηθάχητο του αθλητή που λένε. Βέβαια. Ο στόχος αυτός είναι. Το όνειρο κάθε αθλητή. Και μακάρι να τα καταφέρει. Και με όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Το ταλέντο το έχει. Το ταλέντο το έχει. Θέλει προσπάθεια, θέλει επιμονή, θέλει υπομονή. Και πόνο. Ο πόνος είναι που φέρνει τις επιτυχίες. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω θα μας δώσει η σκηνοθέτηση μας τώρα να δούμε και τις φωτογραφίες από τη βράβευση του ΣΕΓΑΣ την προηγούμενη Παρασκευή. Βλέπουμε εδώ, έτσι είπαμε, κορυφαίοι αθλητές βρέθηκαν εκεί. Μεταξύ αυτών και ο Γεράσιμος Καλογεράκης. Πραγματικά σου αξίζουν τα εύσημα, Γεράσιμε, για αυτή τη σπουδαία αναγνώριση του ΣΕΓΑΣ, έτσι ένα λιθαράκι στην όλη προσπάθεια και μια ηθική τόνωση προκειμένου να συνεχίσει και σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωής σου που βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια δοκιμασία σε ό,τι αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες στον αθλητισμό, γιατί είστε μια αθλητική οικογένεια. Έτσι, τα πρότυπά σου ήταν αθλητικά. Έχεις και τον Γιώργο, ο οποίος κάνει εμπόδια, γιατί είναι σπουδαίος αθλητής και ο Γιώργος, να πούμε. Έχει πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια, βέβαια, σπουδαίος αθλητής. Από μικρό έκανα αθλητισμό, τα πάντα. Άρχισα από ποδόσφαιρο, κολύβηση, μπάσκετ. Στην αρχή είχα τραβήξει στο μπάσκετ. Δηλαδή έκανα μπάσκετ πολλά χρόνια. Μέχρι που ο πατέρας μου έρχεται και έμπαινε στο στάδιο μαζί με τον αδερφό μου και έκανα λίγο πόνηση, λίγο πόνηση. Αλλά δεν μου άρεσε το τρέξιμο. Δηλαδή το. Ήθελες κάτι άλλο. Την πελάκωση είναι λίγο. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου το τρέξιμο. Και μια μέρα που είχαμε πάει στο στάδιο, που έκανε προπονήση ο κ. Γιάννης με τις ρήψεις, είδα τα παιδιά που έκαναν ακόντιο. Και είπα τον πατέρα μου, θέλω να δοκιμάσω λίγο ακόντιο, να δω πώς είναι, γιατί μου άρεσε όλο το άθλημα. Έκανε σιγά-σιγά, μετά μου λέει ο πατέρας μου, ξαναπάμε και τελικά με τράβηξε το άθλημα. Και ξεκίνησε από εκεί. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θέλω να κλείσουμε, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία της παρουσίας σας, να μου κάνετε μια πολύ γρήγορη αναφορά στο βόλεϊ του Όφη, στο οποίο έχετε έτσι ένα λιθαράκι, γυμνάζετε τους αθλητές του βόλεϊ, γιατί σας βλέπω εκεί. Τελειώνει, κλείνει η σεζόν το Σάββατο, παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ο Όφη διεκδικεί την άδεια. Ένα σχόλιο θέλω γι' αυτό μόνο. Ένα περίεργο σύστημα. Πραγματικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι παίζουν 8 ομάδες ένα όμιλο και τώρα θα ξανακάνουν δεύτερο γύρο με 4 ομάδες. Και μετά play-offs άλλες 4 ομάδες. Το θέμα είναι εσείς που ξέρετε την ομάδα. Είναι πρώτη, έτσι. Είναι πρώτη με διαφορά. Μπορεί το είναι... την άνοδο, αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορεί. Αυτό. Αρκεί να είναι οι παίκτες συγκεντρωμένοι, να παίξουν αυτό που μπορούν να παίξουν, γιατί είναι έμπειροι παίκτες. Και πιστεύω ότι στα play-offs ετοιμαζόμαστε, δηλαδή για τα play-offs μόνο. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα ήταν εύκολο για τον Όφη μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα είναι τα play-off. Τα play-off που είναι ένας αγώνας στην ουσία. Δεν είναι τώρα ένα πρωτάθλημα. Και αυτό είναι κάποια αδικία. Περιμένεις ένα αγώνα για να αυτό. Αν είσαι και δεν είσαι καλά, έχει τον αγώνα, το έχασες. Νομίζω όλο ότι τους έχετε ετοιμάσει και εσείς και ο κύριος Λατιλίδης τους παίκτες να είναι πανέτοιμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεράσιμε, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, έτσι, και ως μαθητής και ως αθλητής. Και ως μαθητής. Και πιστεύω να ξανάρθουμε μετά το Πανευρωπαϊκό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.